Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 27 Οκτωβρίου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Ακούμε τίτλους επικαιρότητας και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Πολλά και σημαντικά τα κενά εκπαιδευτικών καταγγέλει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτήχου. Άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικών, ζητούν οι γονείς. Στην Ορεστιάδα θα χαρίσει το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στη δισκοβολία ο παγκόσμιος πρωταθλητής μεταμοσχευθέντων αθλητών Απόστολος Χαριτονίδης. Τους αγωνιστές του 40 τίμησε η Ορεστιάδα με καταθέσεις στεφάνων μαθητών, συλλόγων και φορέων στο ηρώο της πόλης. Ελλείψη καθηγητές καταγγέλλεται ότι υπάρχουν σε σχολεία του Δήμου Διδημοτήχου από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Διδημοτήχου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, Ανδρέα Παπανδρούδη, 1,5 μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους και οι ελλείψεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Συνεχίζονται τα προβλήματα διδασκαλίας στα σχολεία του Δήμου Διδημοτήχου, σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Διδημοτήχου. Τα προβλήματα αφορούν σε ελλείψεις εκπαιδευτικών, σε δημοτικά, γυμνάσια και ηλίκια. Κοντεύουμε 2 μήνες και υπάρχουν ακόμα σοβαρότατες ελλείψεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή Δημοτήχου. Συγκεκριμένα λείπουν περίπου 14 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και 7 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια. Με κυριότερα εστιάζουμε στη δευτεροβάθμια και ιδιαίτερα στην τρίτη λυκείου, όπου υπάρχει συγκεκριμένα στη βιολογία που δεν κάνουν τα παιδιά βιολογία, όντας το μόνο λύκειο στο νομό Εύρου και θα το δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και θα συναγωνιστούν με παιδιά που κάνουν αυτό το μάθημα κανονικά. Θα έρθει βιολόγος πότε? Αρχές μέσα Νοεμβρίου. Αν έρθει, πώς θα καλύψουν τα κενά? Θα πρέπει όλοι να μπορούν να τρέχουν να πηγαίνουν σε φροντιστήρια? Και δεν είναι μόνο η βιολογία, είναι τα μαθηματικά. Λείπει φιλόλογος. Δεν κάνουν στο γυμνάσιο πολιτική κοινωνική αγωγή. Και όπως σας είπα και στα δημοτικά, έχουμε αρκετές ελλείψεις, κυρίως σε καθηγητές ξένων γλωσσών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Διδημοτήχου, Ανδρέας Παπανδρούδης, μιλάει για δυσμενή μεταχείριση της περιοχής του Διδημοτήχου. Εμείς έχουμε στείλει ένα επίγον έγγραφο και όταν λέμε επίγον, αναμένουμε την άμεση απάντηση των υπευθύνων και ειδικά του Υπουργού. Μέχρι στιγμής πέρασαν 2-3 μέρες, 4 τώρα, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Εμείς τονίσαμε στο έγγραφό μας ότι αυτό. Είπαμε κάποιες κουβέντες, οι οποίες θέλουμε λίγο να τους παρακινήσουν να απαντήσουν. Αν κάνουμε λάθος, να μας διορθώσουν. Αν όχι, να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Το γεγονός αυτό, που είμαστε η πιο υποστελεχωμένη περιοχή στο νομό Εύρου, καθιστά δυσμενή διακριτική μεταχείριση της περιοχής Διδημοτήχου. Εδώ θέλουν να απαντήσουν και να το επιβεβαιώσουν. Και ρωτάμε τον Υπουργό, γιατί ενώ τα κενά είναι γνωστά από την αρχή της χρονιάς, δεν τα καλύπτουν και τα καλύπτουν σταδιακά? Άρα, κάποια σχολεία εκ των πραγμάτων θα μείνουν χωρίς καθηγητές. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Να προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια μας? Δηλαδή, να μαλώνουμε το Διδημότικο με την Ορεστιάδα, με τη Σαμοθράκη, με τα Δίκαια, μεταξύ μας στο νομό, πού θα πάνε οι εκπαιδευτικοί? Παρόλο που φυσικά εκ του νόμου έχουν δικαίωμα να έχουν προτεραιότητα και να ζητήσουν να πάνε εκεί που θέλουν και συνήθως προτιμούν περιοχές που έχουν αυξημένα μόρια ή περιοχές που ίσως έχουν καλύτερες συνθήκες για αυτούς ή για τον ΑΒ λόγο. Σε κάθε περίπτωση, όταν έρχονται λιγότεροι εκπαιδευτικοί από τα κενά που υπάρχουν, και αυτό το ξέρει το Υπουργείο, από τον Ιούνιο, το αργότερο τον Αύγουστο που έχουν ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις και στέλνει λιγότερους, ξέρει ότι θα υπάρξουν κενά. Και τα κενά δυστυχώς θα υπάρξουν σε περιοχές που για τον ΑΒ λόγο δεν προτιμούν οι εκπαιδευτικοί. Είμαστε το πλέον η πιο υποστελεχωμένη περιοχή στο νομό Εύρου. Θέλουμε να το αναγνωρίσουν οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές και κυρίως ο Υπουργός. Και αύριο, αν όχι χθες, να στείλει εκπαιδευτικούς και να κάνουν τα παιδιά μας μαθήματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν ίσες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Για να παραμείνουμε στο θέμα τώρα και να καλησπερίσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αλεξανδρούπολης, την κυρία Ταμάρα Κοσμίδου. Κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Οι ελλείψεις βέβαια δεν είναι μόνο στο Δημότικο που ακούσαμε πριν τον κύριο Παπανδρούδη, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχετε βγάλει και μία ανακοίνωση και μιλάτε για την κανονικότητα του Υπουργείου Παιδείας? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν ακόμα κενά στα σχολεία και στις δύο βαθμίδες, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Υπάρχουν προβλήματα με τα βιβλία. Οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν ακόμα τα ξενόγλωσσα βιβλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Λύκειο. Ενώ στα ΕΠΑΛ δόθηκαν μόλις αυτή την εβδομάδα τα βιβλία ειδικότητα στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου. Και μάλιστα όχι όλα. Από εκεί και πέρα τεράστια είναι τα κενά και η έλλειψη με τις ακόλουθες συνέπειες στην ειδική αγωγή και ειδικότερα στην παράλληλη στήριξη και στα τμήματα ένταξης, στη στελέχωσή τους, καθώς και εξακολουθεί να υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα με τη στέγαση των νηπιαγωγείων στην Αλεξανδρούπολη. Οι χώροι είναι
παλιοί, ακατάλληλοι πιλωτές σε πολυκατοικίες, χωρίς χώρους προαυλισμού κατάλληλους για τα παιδιά και μάλιστα και κάποια με εξωτερικές τουαλέτες. Στο έτος 2017, στην περιοχή των Φερών, τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, όπως και σε κάποια δημοτικά στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, εν ολίγης είναι τα κυριότερα προβλήματα. Δυστυχώς τα κτηριακά δεν μπορούν να λυθούν άμεσα και είναι και χρόνια πολλά από αυτά. Τα υπόλοιπα για τις ελλείψεις καθηγητών και των βιβλίων, έχετε προβεί σε κάποιες κινήσεις και έχετε κάποιες απαντήσεις? Προς το παρόν έχουμε γενική καταγραφή των προβλημάτων. Ωστόσο την Κυριακή θα συναντηθούμε με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων. Θα συνεργαστούμε, είμαστε σε συνεργασία μόνιμη με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την πρώτη ΕΛΜΕ και θα γίνει λεπτομερής καταγραφή, συζήτηση και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί ο τρόπος αντίδρασης παραπέρα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται δηλαδή ακόμα και κινητοποίησης από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες μεμονωμένες όπως στο 10ο Δημοτικό Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, είναι η υποχρέωσή μας να καλύψουμε όλα τα σχολεία της περιοχής όσο το δυνατόν περισσότερα. Από όπου θα ενημερωθούμε, θα προωθήσουμε τα προβλήματα και θα ζητήσουμε λύσεις. Ωραία. Κύριε Κοσμίδη, σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Τώρα εμείς να αλλάξουμε θέμα, καθώς παραμονή της Εθνικής Επετείου του Όχι και όπως σε όλη τη χώρα και η Ορεστιάδα μπήκε στο κλίμα των ημερών. Στο ηρώο της πόλης, μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν και έπεσαν για την υπεράσπιση της πατρίδας. Φόρο τιμής στους αγωνιστές του 40 με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων της Ορεστιάδας απόντησαν μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, καθώς και πρόσκοποι, οδηγοί και σύλλογοι παρουσία των αρχών. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και ο καιρός βοήθησε σε αυτό. Αιωνία η μνήμη προκάλεστη και έρημη στα ελευθερίων. Με εθνική υπερηφάνεια, μικροί και μεγάλοι μαθητές απήγγελαν ποιήματα για το 40 και κατάθεσαν στεφάνια στο ηρώο της πόλης. Τιμή σας άσπρου πέσοντες, νίκη στον αγώνα, καθεμιά από το αίμα σας πηχήσατε στα γόνα. Η δόξα σας φωτίσει για πάντα στη γενιά μας, αιωνίες στη μνήμη, να είσαι το παράδειγμά μας. Ας είναι η γη τριαντάφυλλο που σας σκεφάζει, ανδρεί της αρετής και της πατρίδας. Στο θρύλο σας η γη φωτίστηκε και πήρε φως και ουσία. Τηρήθηκε ενός λεπτού η γη και ανακρούστηκε ο εθνικός ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ορεστιάδας. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο στην Ορεστιάδα με παρελάσεις στην πόλη και στα χωριά του Δήμου. Κυνηγοί κατηγορούνται για παράνομη θύρα ζαρκαδιού ενός προστατευόμενου είδους. Οι κυνηγοί εντοπίστηκαν από υπαλλήλους του Δασαρχείου Διδημοτήχου και Ομοσπονδιακούς Θηροφυλάκες πριν από περίπου 2 μήνες στην περιοχή του Μικρού Δερίου. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν υποψίες ότι τα σπλάχνα του ζώου που εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους οι δύο κυνηγοί άνοικαν σε ζαρκάδι,
Όμως έπρεπε πρώτα να υπάρξει επιβεβαίωση, ύστερα από εργαστηριακές εξετάσεις, επιβεβαίωση που τελικά έφτασε στο Δασαρχείο Διδημοτήχου. Με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές υποψίες του Δασαρχείου Διδημοτήχου σχετικά με την παράνομη θύρα Ζαρκαδιού σε περιοχή ευθύνης του. Η υπόθεση άνοιξε για το Δασαρχείο όταν σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, εντοπίστηκαν εντόστια άγριο ζώο, για το οποίο από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν υποψίες ότι ήταν ζαρκάδι. Στις 12 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, σε έλεγχο που κάναμε σε συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες στην περιοχή του Μικρού Δερίου, εντοπίστηκαν δύο άτομα στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν εντόστιες πλάχνα άγριου ζώου. Από μια πρώτη εξέταση διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ζαρκάδι. Τα ευρήματα στάλθηκαν στην κοινιατρική υπηρεσία και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο, όπου προχθές πήραμε τα αποτελέσματα, όπου μας διαβεβαίωσε με το γενετικό έλεγχο που έγινε ότι όντως πρόκειται για ζαρκάδι, το οποίο σκοτώθηκε από οπλό χτυπημένο από σκαΐ, γιατί και το πνευμόνι και το σηκώτι είναι χτυπημένα με σκάι κυνηγουτικού όπλου. Σχηματίστηκε δικογραφία και στάλθηκε η μήνυση στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ζαρκάδι είναι προστατευόμενο είδος, καθώς απειλείται με εξαφάνιση. Το κυνήγι του ζαρκαδιού απαγορεύεται όλο το χρόνο, είναι στα προστατευόμενα είδη. Η ώρα βέβαια που έγινε το συμβάν, γιατί τα εντόστια ήταν πολύ φρέσκα, ήταν βράδυ, όπου απαγορεύεται η θύρα επίσης όλων των θυραμάτων εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα. Η παράβαση είναι αρκετά σοβαρή. Η έλεγχη του Δασαρχείου για εντοπισμό λαθροκυνηγών είναι συνεχής όλο το χρόνο. Η επιτυχία η συγκεκριμένη έγινε κατόπιν συνεργασίας της υπηρεσίας μας με τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, με τους οποίους έχουμε τέλεια συνεργασία. Ήταν μια δραστηριότητα όπου αναπτύχθηκε όλη την περίοδο του καλοκαιριού, διότι όταν εντοπίζουμε τέτοια συμβάντα, γεγονότα ή πληροφορίες έρχονται στην υπηρεσία μας, εξετάζονται κατά περίπτωση, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρόλο το μακρύ διάστημα φύλαξης και επιτήρησης της περιοχής, καταφέραμε να έχουμε αυτή την επιτυχία. Υπάρχουν συχνά κρούσματα λαθροτερίας? Υπάρχουν δυστυχώς, όχι σε μεγάλο αριθμό και έκταση, υπάρχουν κρούσματα λαθροθυρίας. Από την άλλη όμως δεν είναι και λίγες οι φορές που συλλαμβάνονται και υποβάλλονται μηνύσεις για θέματα θύρας. Σε μια αξιέπαινη και ξεχωριστή πρωτοβουλία προβαίνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής μεταμοσχευθέντων αθλητών Απόστολος Χαριτονίδης, προσφέροντας στο Δήμο Ορεστιάδας το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στη δισκοβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017. Σε μια σεμινή τελετή ανοιχτή για όλους το μεσημέρι της Κυριακής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης θα παραλάβει το μετάλλιο, το οποίο προσφέρει ο κύριος Χαριτονίδης στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά. Πολύ σημαντική την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, καθώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής μεταμοσχευθέντων Απόστολος Χαριτονίδης θα προσφέρει το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στη Μάλαγα της Ισπανίας στο Δήμο Ορεστιάδας, όπως είχε υποσχεθεί. Ο κ. Μαυρίδης κάλεσε τους δημότες να παραστούν στην εκδήλωση και να τιμήσουν έτσι έναν αθλητή, μαχητή του στίβου και της ζωής. Την Κυριακή, και θα κάνω θερμή παράκληση προς όλους, αλλά και σε όλους τους συνδημότες, είτε δραστηριοποιούνται σε συλλογικότητες είτε μεμονωμένα, να συμμετέχουν στην εκδήλωση που θα κάνουμε την Κυριακή στην αίθουσα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 η ώρα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να έχουμε κοντά μας έναν αθλητή ο οποίος είχε δώσει μια μεγάλη υπόσχεση ότι ό,τι καταφέρει μια διάκριση στους παγκόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων αθλητών, το μετάλλιο που θα κατακτήσει θα ήθελε να το παραδώσει στο Δήμο Ορεστιάδου στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά. Ο στόχος που είχε θέσει επιτεύχθη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο και ήρθε ο καιρός να εκπληρώσει αυτήν την υπόσχεση που είχε δώσει και να έρθει να μας το παραδώσει. Ο Απόστολος Χαριτονίδης ήταν αθλητής του βόλεϊ.
10 χρόνια πριν διαγνώστηκε με λευχαιμία και ένα χρόνο αργότερα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελίου των οστών. Κατάφερε να νικήσει την ασθένεια, να αγωνιστεί σε παγκόσμιους αγώνες, να πάρει πολλές διακρίσεις και να κατακτήσει πολλά μετάλλια. Ο αθλητής απέδειξε ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη διάθεση να κατακτήσει κάποιος το όνειρό του και παραδίδει το μετάλλιο αυτό στο Δήμο Ορεστιάδας στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά. Ως ενεργός αθλητής αρνήθηκε να αφήσει τη λευχαιμία να του σταματήσει τον αθλητισμό. Όθησε τον εαυτό του να ανακάψει σε μια προσπάθεια να επιτύχει στόχους που φάνταζαν αδύνατοι. Μέσα από αυτήν την κατάσταση κατάφερε να νικήσει την ασθένεια και να αποδείξει ότι δεν είναι ένας απλός παρατηρητής της ζωής, αλλά ότι παραμένει ενεργός και δυναμικός πολίτης. Έμαθε για τους παγκόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων αθλητών μέσω των social media και άρχισε να προπονείται μόνος του. Ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων, ο Δρομέας, του έδωσε την ευκαιρία να διαγωνιστεί σε αυτούς τους αγώνες. Οι πρώτοι του παγκόσμιοι αγώνες μεταμοσχευμένων ήταν στην Αυστραλία το 2009, που διαγωνίστηκε στην Κολύβηση, και το 2013 στο Ντούρμπαν, όπου πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα. Στο Μαρ ντελ Πλάτα το 2015 άλλαξε άθλημα και από το Κολύμπι πήγε στις ρήψεις, κερδίζοντας τη δυσκοβολία και σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. Στους αγώνες στη Μάλαγα, σε αυτούς που έγιναν αυτό το καλοκαίρι, διαγωνίστηκε στη δυσκοβολία, στον ακοντισμό, στη σφαιροβολία και στη ρήψη ελαστικής σφαίρας. Σε αυτούς τους αγώνες που συμμετείχε στη Μάλαγα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άθλημα της δυσκοβολίας και το ασημένιο στη σφαιροβολία. Όπως προείπα, νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που κράτησε και την υπόσχεσή του και θα τον έχουμε κοντά μας για αυτήν την υπέροχη, θεωρώ, ενέργεια που έχει αποφασίσει την πράξη αυτήν να χαρίσει αυτό το μετάλλιο που του κατέκτησε με τόσο κόπο, με τόσες προπονήσεις, να το χαρίσει το Δήμο Ορεστιάδος. Να τονίσω εδώ ότι ο Απόστολος Χαριτονίδης είναι και πρέσβης καλής θέλησης στο όραμα Ελπίδας, είναι ένας πρεσβευτής με διεθνή, με παγκόσμια αναγνώριση πλέον στον χώρο του αθλητισμού και θεωρώ ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι με τη συμμετοχή μας να είμαστε σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Σεμνή εκδήλωση, δεν θέλει μεγάλα πράγματα. Με πολύ σεμνότητα το παλικάρι ζήτησε να έρθει και να παραδώσει εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι σε φιέστες, όχι σε πανηγύρια, να παραδώσει αυτό το χρυσό μετάλλιο, θεωρώντας ότι εκπλήρωσε ένα τάμα που πριν 3 χρόνια είχε υποσχεθεί όσοι ήσασταν εκεί στο παλαιό κλειστό της πόλης μας, στο πρώτο τουρνά μνήμης Νίκου Σαμαρά που είχε πραγματοποιηθεί. Κυριακή 12 η ώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Για πάντα είναι χαραγμένη στη μνήμη όσων έζησαν την ιστορική ημέρα όπου οι Έλληνες είπαν όχι στο φασισμό. Οι Έλληνες το 1940 έγιναν μια γροθιά και πολέμησαν απέναντι στον ισχυρό εχθρό, καταφέροντας να κερδίσουν. Η ιστορία ζει και μέσα από τις μνήμες όσων έζησαν τα γεγονότα εκείνης της εποχής ή τα έμαθαν από διηγήσεις ανθρώπων που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μέσα από τις ιστορίες του πατέρα του έμαθε για το έπος 40 ο Κωνσταντίνος Μαρκίδης. Ο κύριος Μαρκίδης, 72 ετών σήμερα, έχει ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη του τις διηγήσεις του προσωπικού του ήρωα, του πατέρα του, ο οποίος πολέμησε τους Ιταλούς στην Ήπειρο και τους Γερμανούς στη Μακεδονία. Περιμένα να έρθει το τρένο από τα δίκαια, γιατί πήρε και από εκεί ξεκινούσε, από τα δίκαια, με προορισμό την Αλεξανδρούπολη. Στο σταθμό που περιμένουν εδώ, ο ενθουσιασμός ήταν τόσο μεγάλος, που κλαρίνα, βιολιά, ενταούλια, άλλοι κλαίγαν, άλλοι γελάγαν, εν πάση περιπτώσει επικρατούσε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Κανένας δεν είχε πει, ως διαμαγείας είχαν ξεχαστεί τα μίση και τα πάθη, και όλοι τρέχαν για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όχι μόνο για τη σωτηρία, αλλά και για να νικήσουν. Δηλαδή, η πεποίθησή του ήταν τόσο δυνατή, τόσο μεγάλη, που το πιστεύαν αυτό που πηγαίναν να κάνουν, το πιστεύαν. Όταν σας τα έλεγε αυτά ο πατέρας σας, σας τα περιέγραφε, πώς αισθάνονταν? Ο πατέρας μου όταν τα έλεγε, αισθανόταν υπερήφανος για αυτό που διατέλεσε, αλλά πιο υπερήφανος αισθανόμουν εγώ. Οι Έλληνες μία γροθιά πολέμησαν τον πανίσχυρο εχθρό και κατάφεραν να τον πετάξουν στη θάλασσα. Λιγότεροι αριθμητικά, με ελλιπή εξοπλισμό, κι όμως οι Έλληνες που πολέμησαν τους 40 νίκησαν τους Ιταλούς και απελευθέρωσαν τη Βόρεια Ήπειρο. Η περίοδος του πολέμου και στο μέτωπο ακόμα,
από τη μέρη επικρατούσε ενθουσιασμός. Κανένας δεν βαρυγκομούσε παρόλο που υπήρχαν τεράστιες υποδομές που είχε ο ελληνικός στρατός εκείνη την εποχή για να αντιμετωπίσει έναν υπεράριθμο στρατό. Ήταν πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Τα άρβελα που φορούσε ο πατέρας μου, σε ένα μήνα, δύο μήνες, από ό,τι έλεγε, φύγανε οι σιόλες και έβαλε που κάτι έκοψε κομμάτι από τη χλέν και έβαλε για σιόλες. Οι άντρες πολεμούσαν, οι γυναίκες και τα παιδιά, μέχρι και την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα. Εργάζονταν στα χωράφια με τις σκέψεις τους δικούς τους που ήταν στο μέτωπο. Έμειναν πίσω οι γυναίκες και τα παιδιά. Οι γυναίκες ήταν εκείνες οι οποίες ασχολούνταν με τις γεωργικές εργασίες. Έζευαν τα ζώα τους, φόρτωναν στο αμάξι το άρωτρο και πήγαιναν στο χωράφι. Εγώ θυμάμαι πως ο μεγαλύτερος αδερφός μου, που εκείνη την εποχή ήταν 13 ετών, αυτός πήγαινε στο χωράφι, αυτός όργωνε. Και έφτιαχνε γενικά όλες τις γεωργικές εργασίες. Είτε την περιποίηση των ζώων, το τάισμα των ζώων γενικά. Ωραία. Και συνεχεία στο χωράφι αυτός όργωνε. Αν και ήταν μικρός, έπρεπε να καλλιεργηθούν τα χωράφια. Ο πρόεδρος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας και Περιφέρειας Πασχάλης Μαυρίδης λυγίζει όταν θυμάται τη στιγμή που ο δικός του ήρωας, ο πατέρας του, επέστρεψε από το μέτωπο. Όταν επέστρεψε ο πατέρας μου από το μέτωπο, είχε φτάσει στο χωριό νύχτα. Χτύπησε την πόρτα βέβαια, έτρεξε η μάνα μου, εμείς τον υποδεχτήκαμε και θυμάμαι την εικόνα του με γένεια, λερωμένος. Τα ρούχα του ήταν κατασχισμένα, φορτωμένος με ψήρες. Το πρώτο που έκανε η συγχωρημένη μητέρα μου ήταν να γεμίσει ένα καζάνι με νερό, το βάλει στη φωτιά και συνεχεία να κάνει μπάνιο και να έρθει κοντά μας καθαρός. Σας βλέπω συγκινήσετε, δάσκαλε. Μα είναι να μην συγκινήσει. Τώρα θυμούμαι πράγματα τα οποία συνέβησαν μπροστά από πολλές δεκαετίες. Και αυτή η μνήμη, θα έλεγα, η ενίσχυση αυτής της μνήμης είναι εκείνη η οποία φέρνει στο μυαλό μας τους αγώνες που έκαναν ακόμη και τα ειρηνικά κράτη που έκαναν για την ακεραιότητά τους, για τη ελευθεριά τους, για την ειρήνη. Πολεμούσαν επάνω στα ελληνοαλβανικά βουνά για την ειρήνη κυρίως, για τη ελευθεριά, για την ακεραιότητα της πατρίδας. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Ξεκίνησε από τις 26 Οκτωβρίου η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία για το έτος 2017, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2017. Δικαιούχοι των δελτίων για δωρεάν μετακίνηση μεταστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου είναι τα άτομα με αναπηρία που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογικό ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Οι δικαιούχοι της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, είναι τα άτομα με αναπηρία που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Η χορήγηση των δελτίων γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου Δήμητρας 19 στο παλιό νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, γραφείο 1. Τα τηλέφωνα είναι 2551 355 339 και 355 335. Σε όλα τα ΚΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενότητας Εύρου, ενδεικτικά ΚΕΠ Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551 350 010, ΚΕΠ Ορεστιάδας 2552 350 013, Διδημοτήχου 2553 350 11, ΚΕΠ Σουφλίου 2554 350 134, ΚΕΠ Κυπρίνου 2556 350 134 και ΚΕΠ Σαμοθράκης 2551 358 19 και 358 20. Επιγραμματικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αίτηση του ενδιαφερόμενου που εδίδεται από την υπηρεσία, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή βεβαίωση εγγραφής στο Μητρό Επιδοματούχων των Δήμων Πρόνοιας, φωτογραφικό αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και της μη παραλαβής δελτίου μετακίνησης από άλλη περιφερειακή ενότητα ή ΚΕΠ. Φωτοαντίγραφο του εκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016 και δύο πρόσφατες φωτογραφίες όταν πρόκειται για έκδοση κάρτας ή τρεις σε περίπτωση δικαιούχου δελτίου συνοδού. Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά αλλά και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου pevru.eu ακολουθώντας τη διαδρομή Υπηρεσίες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Ανακοινώσεις.